το θέμα δεν. Στον πάγο μέχρι νεοτέρα στέθηκε το ζήτημα της αύξησης των δημοτικών τελών στο Δήμο Ηρακλείου. Στο παρελθόν το φαγί ήταν στρωμένο στην επόμενη δημοτική αρχή και αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος που είχε το θέμα ζήματα προς συζήτηση. Ήταν πολύ πιο άνετα για μας να μην ερχόταν καθόλου προς συζήτηση η αύξηση του δημοτικών τελών, που είναι ένα θέμα όχι εύκολο, και να το έπαιρνε η επόμενη δημοτική αρχή από την αρχή να κάτσει να κάνει και την αύξηση των δημοτικών τελών και τον προϋπολογισμό. Θα πέρασε για ένα χρονικό διάστημα όμως που κρίναμε πως ήταν προτιμότερο να παραμείνει λευκό για την επόμενη δημοτική αρχή να μπορέσει να δουλέψει. Το θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας, ωστόσο δεν συζητήθηκε ποτέ με φόντο τις έντονες αντιδράσεις, όχι μόνο της κοινωνίας και των παραγωγικών φορέων που έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση, αλλά και των παρατάξεων με τους απερχόμενους Δημοτικούς Συμβούλους να θέτουν ζητήματα ηθικής νομιμοποίησης. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Καθόλου νομικό. Βαθιά πολιτικό. Γιατί είναι βαθιά πολιτικό? Γιατί είμαστε 40 μέρες πριν τη λήξη της θητείας. Ναι, και παλαιότερα έγιναν και έγινε προϋπολογισμός. Αλλά το 2014 που παραδώσαμε το Δήμο, έγινε προϋπολογισμός γιατί οι εκλογές έγιναν Μάιο και τα τέλη ήταν μηδενικά. Με το ηθικό πρόβλημα, αν θέλετε, εμείς σαν Σώμα Δημοτικού Συμβουλίου συμφωνούμε ή όχι να δεσμεύσουμε την πολιτική της επόμενης δημοτικής αρχής, νομίζω ότι έχει δύο πλευρές, τις οποίες πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Αν δημιουργήσουμε με αυτό το πράγμα μία καθυστέρηση 3 και 4 μηνών στη δυνατότητα υλοποίησης του επόμενου δημάρχου του προγράμματός του, είμαστε φαλ. Γιατί λοιπόν να μην αφήσουμε τη νέα δημοτική αρχή να υλοποιήσει το δικό της το πρόγραμμα? Εξάλλου το λέει η νομοθεσία. Θα κουβέντιαζα πολύ σοβαρά το θέμα, αν ερχόταν 6-7 μήνες πριν από τη λήξη της θητείας μας. Εγώ 43 χρόνια στην αυτοδιοίκηση δεν θέλω να αποχωρήσω με μια εξωθεσμική λειτουργία. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να αποφασίσει το παρόν σώμα. Την απόφαση, την καθαρή, την πολιτική θα την πάρει η νέα δημοτική αρχή και ο νέος δήμαρχος με το νέο δημοτικό συμβούλιο. Τελεία και παύλα. Να αποσυρθεί, εμείς λέμε, η εισήγηση της δημοτικής αρχής γιατί είναι αντιλαϊκή. Και όχι γιατί δεν το επιτρέπει ο νόμος ή η εγκύκλωση ή δεν ξέρω τι. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, η πρόταση του επικεφαλής της παράταξης Ενεργοί Πολίτες για να αποσυρθεί το ζήτημα και να επανέλθει, αφού πρώτα προηγηθεί διαβούλευση με τη νέα δημοτική αρχή και τους φορείς, έγινε δεκτή, με τη συνάντηση να ορίζεται για το πρωί της Τετάρτης. Χαιρόμαστε που έστω και την τελευταία στιγμή, παρόλο που δεν είχε υπάρξει διαβούλευση με τους φορείς από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για μια τέτοια καταστροφική εισήγηση, πήραν την απόφαση να αναβληθούν και να πάνε εκ νέου να συζητηθούν όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν είτε δημοτικά τέλη λέγονται είτε κοινοχρήση των χώρων. Να μην γίνει καμία αύξηση των δημοτικών τελών και μάλιστα υπάρχουν προτάσεις των σωματείων μας για περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών σε εργαζόμενους, σε ευπαθείς ομάδες και αύξηση των δημοτικών τελών στις μεγάλες επιχειρήσεις. Από τη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης. Λοιπόν, όχι, δεν τρέπομαι καθόλου, Δημαρχέ. Όχι! Είμαστε μαζεμένοι εδώ πάρα πολύ, από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μέχρι κοινωνικούς φορείς μέχρι εκπροσώπους όλων των δημοτικών παρατάξεων. Ας γίνει ζωντανός διάλογος. Ας ακούσουμε τους κοινωνικούς φορείς να καταγραφούν οι απόψεις τους για να τους έχει εδώ. Η απόφαση δε να μην ακουστούν οι απόψεις των συνδικάτων και των σωματείων που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση για το θέμα, με δεδομένο ότι αυτό δεν συζητήθηκε, ξεσήκωσε θύελλα με τη συνεδρίαση να διακόπτεται προσωρινά και να επανεκκινεί λίγη ώρα αργότερα με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.